Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ο Δήμος Σερών ξεκινάει την εφαρμογή μιας σειράς προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου εντελώς δωρεάν για όλους τους δημότες, τα οποία θα ενταχθούν στο κέντρο πρόληψης νοσημάτων, το οποίο είναι υποίδρυση. Το πρώτο πρόγραμμα που έχει επιλεγεί αφορά την ανίχνευση κινδύνου για αυτόματα κατάγματα. Στόχος είναι η πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση της οστεοπόρωσης, η οποία είναι η σκελετική εκείνη διαταραχή που οδηγεί στην αλλαγή της αρχικής αρχιτεκτονικής των οστών μας. Το πρόγραμμα αυτό θα διεξαχθεί πιλωτικά από τις 19 έως τις 25 Οκτωβρίου στην πόλη των Σερών, αλλά και στα 4 τοπικά διαμερίσματα, στο Σκούταρι, στο Λευκώνα, στον Προβατά και στην Κάτω Καμήλα, και θα επεκταθεί στο μέλλον και σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Σερών. Οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν με ειδικό μηχάνημα, εφαρμόζοντας πλήρως τις οδηγίες του ΕΟΔΗ λόγω της ιδιάζουσας περιόδου την οποία διανύουμε. Εκτίμηση των αποτελεσμάτων φυσικά μπορεί να κάνουν μόνο οι θεράποντες ιατροί. Όσοι προσέλθουν για τον προσυμπτωματικό έλεγχο θα εγγραφούν αυτομάτως ως μέλη δημότες στο Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία. Αυτό που ήθελα να πω στους δημότες είναι ότι η οστεοπόρωση πράγματι είναι ένας μεγάλος κίνδυνος για όλους τους ανθρώπους που κάποιας ηλικίας και κυρίως για τις γυναίκες. Και πολλές δεν ξέρουν ότι έχουν αυτό το πρόβλημα έως ότου πάθουν το πρώτο κάταγμα χαμηλής βίας λεγόμενο, δηλαδή χωρίς να χτυπήσουν σοβαρά. Παραδείγματος χάρη κάθονται στην καρέκλα και σπάζει ο σπόνδυλος. Είναι μία πάθηση βουβή και ύπουλη. Η πρωτοβουλία αυτή που ανέλαβε ο Δήμος έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο, να καταλάβουν τον κίνδυνο αυτό και να καταλάβουν επίσης ότι είναι δυνατόν να ανιχνευθεί έγκαιρα και να αποφευχθούν οι συνέπειες του. Το πρόγραμμα ανίχνευσης απευθύνεται σε γυναίκες άνω των 45 ετών που έχουν μπει στην εμμηνόπαυση ή που αντιμετωπίζουν προβλήματα θηροειδούς αδένα, ακόμη και σε γυναίκες μικρότερης ηλικίας που έχουν υποβληθεί σε ολική ιστερεκτομή. Γυναίκες που κάνουν χρόνια χρήση κορτιζόνης μπορούν να προσέρχονται. Βέβαια, σύμφωνα με την ιατρική κοινότητα, με τους επιστήμονες, με το Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογίας και με την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Μεταβολής των Οστών, μπορούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα ανίχνευσης και άντρες άνω των 65 ετών. Το σημαντικό είναι ότι όλοι όσοι αιτηθούν να συμμετάσχουν σε αυτή τη δράση θα είναι και οι πρώτοι που θα λάβουν την κάρτα υγείας του Δημότη από το υποίδρυση κέντρο πρόληψης των 7 νοσημάτων το οποίο έχει περάσει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Επομένως, οι αιτήσεις ξεκινούν από σήμερα και ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά στα γραφεία της πρόνοιας του Δήμου Σερών και θα κινηθούμε και στην πόλη των Σερών αλλά και σε διάφορα τοπικά διαμερίσματα.